Γεια σε όλους σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο για το πώς να γυμναστείτε από το σπίτι. Στο συγκεκριμένο βίντεο αντικαθιστούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα κάναμε στο γυμναστήριο είτε με ελεύθερα βάρη είτε με μηχανήματα με το βάρος σώματός μας χωρίς καθόλου εξοπλισμό από το σπίτι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά στην υγεία σας. Δεν περιμέναμε κανέναν ιό για να μας κλείσει μέσα στο σπίτι και να γυμναστούμε. Εμείς το κάναμε ανέκαθεν, πάντα γυμναζόμασταν στο σπίτι. Ελπίζω όλο και περισσότεροι να το κάνετε γιατί είναι πολύ καλό, αποτελεσματικό, ανώδυνο και χωρίς περιττά έξοδα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το ζέσταμά μας και μετά θα σας μιλήσω για τις μυϊκές ομάδες και θα κάνουμε το πρόγραμμα όπως το έχω ετοιμάσει σήμερα για σας και θα το κάνουμε μαζί όπως πάντα. Πάμε λοιπόν για την πρώτη άσκηση που αφορά όλο μας το σώμα και είναι τα jumping jacks. Πάμε για 20 δευτερόλεπτα. Ωραία. Τώρα πάμε για δεύτερη άσκηση στο ζέσταμά μας. Πάμε στο έδαφος και σε θέση κάμψεων ξεκινάμε από εδώ να κάνουμε τα half burpees. Κάνουμε μία κάμψη και μετά εκτινασόμαστε πάνω και στηριζόμαστε τα δύο μας πόδια. Πάμε να το κάνουμε αυτό 10 φορές. Ωραία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την άσκηση from low plank to high plank. Πάμε με αυτή τη στάση που είμαστε εδώ, σανίδας. Σηκωνόμαστε μια με το δεξί το χέρι, μια με το αριστερό. Πάμε να το κάνουμε 10 φορές. Ωραία. Τώρα, ξεκινάμε με το πρόγραμμά μας. Σαν πρώτη μυϊκή ομάδα, θα αρχίσουμε το στήθος μας. Όπως θα κάναμε και στο γυμναστήριο, σε πάγκο, με ελεύθερα βάρη, με βαράκια κατά προτίμηση, είτε ακόμα και σε μηχάνημα, θα χρησιμοποιούσαμε τον πάγκο και τα βάρη. Όπως ξαπλώναμε, όπως βλέπετε εδώ, στον πάγκο, θα κάναμε με τα βαράκια την εξής άσκηση και βλέπετε στο τέλος τα χέρια μας πάνε και ακόμα λίγο πιο πίσω από το στήθος και πιο κάτω, ούτως ώστε έτσι γίνεται και πιο αποτελεσματική άσκηση και εμπλέκει και περισσότερες ίνες των μειών μας. Οπότε έτσι και εμείς τώρα με τις δύο καρέκλες ή εν πάση περιπτώσει δύο υπερυψωμένες επιφάνειες που θα έχουμε και ακόμα μία υπερυψωμένη επιφάνεια για τα πόδια μας, θα κάνουμε ακριβώς την ίδια άσκηση με το βάρος σώματός μας. Πάμε λοιπόν εδώ. Στηριζόμαστε σε θέση κάμψεων και πάμε μέχρι κάτω και μέχρι πάνω. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο αντικαθιστούμε πλήρως την άσκηση που θα κάναμε στον πάγκο με βαράκια στο γυμναστήριο. Και άμα θέλετε, επίσης μπορείτε να βάλετε και μία τσάντα για να το κάνετε πιο δύσκολο. Πάμε για 20 επαναλήψεις. Αν δείτε ότι δυσκολεύεστε με τις καρέκλες, μπορείτε να βάλετε δύο βιβλία δεξιά και αριστερά και να την κάνετε στο έδαφος. Απλά με δύο αντικείμενα για να σηκωθούν λίγο τα χέρια σας πιο ψηλά και να μπορείτε να πάτε και λίγο πιο κάτω από το στήθος σας. Πάμε στη δεύτερη άσκηση
με την οποία πάλι θα γυμνάσουμε το στήθος μας και όπως και θα κάναμε στο γυμναστήριο πάλι είτε με το μηχάνημα είτε με ελεύθερα βάρη στον πάγκο τα λεγόμενα flies, έτσι και εδώ τώρα θα πάμε στο έδαφος και με τον τρόπο που θα τοποθετούμε τα χέρια μας στις κάμψεις θα αντικαταστήσουμε πλήρως την άσκηση που θα κάναμε και στο γυμναστήριο. Πάμε λίγο να δούμε πώς θα κάνουμε τα flies στο πάτωμα με το βάρος σώματος. Σε στάση κάμψεων ανοίγουμε πρώτα τα χέρια μας ανοιχτά και έτσι όπως είμαστε θα κάνουμε μία βήθηση και μετά κλείνουμε τα χέρια μας και κάνουμε μια βήθηση με αυτή τη στάση. Μια ανοιχτή, μια κλειστή βήθηση. Για αυτούς που μπορούν και το έχουν, θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε για 20 επαναλήψεις. Άμα σας φαίνονται πολλές, κάντε όσες περισσότερες μπορείτε. Με τον καιρό θα δείτε ότι θα αρχίσετε να βελτιώνεστε. Ωραία. Πάμε τώρα για την τρίτη και τελευταία άσκηση που θα εστιάσει κυρίως ο στήθος μας, που θα είναι όπως θα κάναμε και στο γυμναστήριο πιέσεις στήθους σε επικλινή πάγκο, έτσι και τώρα εδώ στο σπίτι θα κάνουμε την ίδια άσκηση ακριβώς, απλώς θα χρειαστούμε μια υπερυψωμένη επιφάνεια για να βάλουμε τα πόδια μας, το σώμα μας θα είναι κάτω στο έδαφος και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ίδιες πιέσεις στήθους σε επικλινή στάση. Βάζουμε τα πόδια μας πάνω λοιπόν και πάμε για 20 επαναλήψεις. Σίγουρα τώρα θα νιώθουμε το στήθος μας σιγά σιγά να καίγεται. Πάμε τώρα να πιάσουμε τους ώμους μας, που όπως και στο γυμναστήριο θα καθόμασταν στον πάγκο και θα κάναμε πιέσεις ώμων είτε με δύο αλτηράκια είτε με τον ίδιο τρόπο και με το μηχάνημα. Έτσι και στο σπίτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βάρος του σώματος και να κάνουμε μερικά pike push-ups. Αν δεν μπορείτε δηλαδή να κάνετε από θέση κατακόρυφου τις επαναλήψεις που θα κάνουμε τώρα, μπορείτε να την κάνετε από τη στάση όπως κάναμε τώρα τις τελευταίες κάμψεις, βάζοντας τα πόδια σε μια υπερυψωμένη επιφάνεια, μαζεύουμε τα χέρια μας κοντά μας και πάμε σε αυτή εδώ τη στάση. Αν δεν μπορείτε, πάτε λίγο πιο πέρα, ανοίξτε λίγο για να γίνει πιο εύκολη, και αν είστε σε πιο προχωρημένο επίπεδο πάμε να την κάνουμε σε στάση κατακόρυφου εδώ στον τοίχο, σκαρβαλώνοντας μέχρι πάνω. Πάμε εδώ για 8 επαναλήψεις. Ωραία. Πολύ απαιτητική άσκηση και αποτελεσματική για τους ώμους μας. Οπότε πάμε τώρα στην επόμενη μυϊκή ομάδα που θα είναι τα τρικέφαλα των χεριών μας, που όπως στο γυμναστήριο θα χρησιμοποιούσαμε την τροχαλία με τα βάρη για ασκήσεις τρικεφάλων με το μηχάνημα, έτσι και από το σπίτι μας θα πάμε κάτω στο έδαφος για να κάνουμε τα tricep extensions. Πάμε κάτω. Βάζουμε τα χέρια μας σε αυτή εδώ τη στάση και πάμε να σηκωθούμε 10 φορές.
άμα δυσκολεύεστε, ανοίξτε λίγο πιο πέρα τα χέρια σας για να μην έχετε να σηκώσετε τόσο πολύ βάρος. Και αν δείτε ότι μπορείτε, μαζέψτε ακόμα πιο μέσα, που γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, γιατί θα σηκώνετε περισσότερο βάρος του σώματός σας. Και αφού κάναμε και τα τρικέφαλα το χεριό μας επιτυχώς, πάμε τώρα στα πόδια μας, θα εστιάσουμε εκεί, που όπως θα κάναμε στο γυμναστήριο με βάρη την εξής άσκηση για τα τετρακέφαλα, εμείς θα κάνουμε τώρα εδώ κάποιες βυθίσεις με αλματάκια, μια προβολή μπροστά, ένα lax και δύο δεξιά και αριστερά άνοιγμα τύπου squats. Πάμε να το κάνουμε για 30 δευτερόλεπτα. Είναι αρκετά πιστεύω. Πάμε, γιατί είναι απαιτητική άσκηση. Προβολές μπροστά ένα lax. Δεξιά, αριστερά τα πόδια ανοίγουμε. Όσο πιο χαμηλά μπορούμε και να κάνουμε πιο απαιτητική και πιο αποτελεσματική την άσκηση. Άμα κουράζεστε, πάρτε μια ανάσα, σταματήστε, αλλά συνεχίστε πάλι. Τέλεια, ωραία. Πάμε τώρα πάλι στο έδαφος. Θα ξαπλώσουμε ανάσκελα για να γυμνάσουμε τα δικέφαλα των ποδιών μας από πίσω, τα οποία, όπως θα κάναμε και στο γυμναστήριο, θα ξαπλώναμε μπρούμητα σε ένα πάγκο και θα τραβούσαμε τα βάρη προς τα μας. Έτσι και τώρα εδώ πάμε κάτω. Και εδώ, σε αυτή τη στάση, μία με το ένα πόδι, μία με το άλλο, τεντώνουμε το δεξί, πατάμε κάτω με το αριστερό και σηκωνόμαστε. Πάμε για 10 σε κάθε πόδι. Άμα μας φαίνεται εύκολο, στηριζόμαστε στους αγκώνες μας για να κάνουμε την άσκηση πιο δύσκολη. Αλλάζουμε πόδι. Τέλεια! Θα νιώθετε τα δικέφαλα των ποδιών σας σίγουρα να σας καίνε. Κάνοντας τώρα τα πόδια μας, δώσαμε και λίγο ευκαιρία στα χέρια μας να κρυώσουν, για να μπορέσουμε τώρα να πάμε λίγο στα δικέφαλα των χεριών μας, τα οποία όπως και στο γυμναστήριο θα τα γυμνάζαμε με το μηχάνημα είτε με βαράκια, έτσι και τώρα εδώ θα πάρουμε δύο βιβλία, οτιδήποτε και καθόλου επιφάνειες επιρροψωμένες να μην έχουμε δεν πειράζει, για να βάλουμε, θα βάλουμε τα χέρια μας κοντά στο σώμα μας όπως τα κάναμε κάμψεις, αλλά με διαφορετική στάση αυτή τη φορά. Δηλαδή πάμε τα χέρια μας πιο κοντά στο στυλεκάνι μας εδώ, αντί να τα βάλουμε έτσι θα τα βάζουμε έτσι, τα δάχτυλα προς τα πίσω να κοιτάνε, και όπως είμαστε εδώ πάμε όσο πιο τα χέρια μας κοντά στη λεκάνη μπορούμε. Και πάμε, θα δείτε τώρα με αυτή τη στάση ότι θα νιώσετε τα δικέφαλα να σφίγγουνε. Πάμε για 10 επαναλήψεις. Πολύ αποτελεσματική άσκηση και για τους ώμους και για το στήθος και για την πλάτη, πιάνει τα πάντα και για τα δικέφαλα φυσικά. Ωραία. Και έτσι πάμε για την τελευταία άσκηση, που θα είναι η πλάτη μας. Την πλάτη, όπως θα κάναμε δηλαδή και στο γυμναστήριο με βαράκια
τύπου κοπηλατική, τραβώντας προς τα πίσω σε αυτή τη στάση του σώματός μας, και έτσι θα δούμε την πλάτη μας να μας πιάνει και να γυμνάζεται. Έτσι και εδώ τώρα θα πάμε κάτω στο έδαφος, ανάσκελα. Λοιπόν, εδώ, και θα προσπαθούμε εδώ να σηκωθούμε. Σηκώνουμε όλο μας το σώμα τεντωμένο προς τα πάνω, είτε έτσι είτε με πιο κλειστά τα χέρια, όπως και πιο πάνω. Αλλά και πιο κάτω. Κάντε 5 επαναλήψεις για την κάθε στάση. 5 εδώ. 5 με πιο κλειστά τα χέρια. Ωραία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να το ευχαριστηθήκατε όπως εγώ, και ελπίζω κάποια στιγμή να, και αυτούς που απλά παρακολουθούν και δεν θέλουν να κάνουν γυμναστική από το σπίτι, να τους παρασύρω και να δούνε πόσο αποτελεσματικό και πόσο ωραίο είναι να βάλουν στη ζωή τους τα προγράμματα γυμναστικής, και όχι μόνο από το σπίτι, αλλά και από το σπίτι, το οποίο είναι εξίσου αποτελεσματικά, αλλά και πολύ σημαντικά για το σώμα μας, γιατί με το βάρος του σώματος βλέπουμε όλους τους μυς, συναρμονίζονται σε κάθε άσκηση, όλοι βοηθάνε, δεν απομονώνονται αυτοί καθ' αυτοί μόνο κάποιοι μυς και οι υπόλοιποι κάθονται, όπως στα μηχανήματα που κάθεσαι και κάνεις την άσκηση χωρίς να εμπλέκεις και περισσότερους μυς, όπως στις ασκήσεις με το βάρος σώματος. Μέχρι το επόμενο βίντεο, κάντε το αυτό έως και 3 φορές, είναι ο στόχος. Άμα το βγάλετε 3 φορές το πρόγραμμα, τότε είστε σε πολύ καλό επίπεδο, και τα λέμε στα επόμενα workouts που έρχονται. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.